Φυσικά μιλάμε για έναν πολύ δύσκολο καρκίνο, μια ετερογενή ομάδα. Επίσης, θεωρώ ότι αυτή η πρώτη ιστορική τράπεζα που αφορά κυρίως την κάνωση. Να φτάσει έγκυρα στους κυβουργούς, των Αθηνών, γνώση, εμπειρία, μετά τις γνώμες της σύνησης. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στην προηγούμενη. Τα εξωτήματα που ανέδειξαν οι ερωτήσεις σας, στους παράγοντες κινδύνου, για συνήθως οι ομιλίες για την επιδημιολογία είναι πιο βαρετές. Ξεκινώ με ένα περιστατικό που είδαμε πρόσφατα, για να δώσω έτσι και λίγο περισσότερο ενδιαφέρον, όπως ήδη προσπάθησα να κάνω. Αφορά σε μια γυναίκα 61 ετών, με ατομικό ιστορικό αντιρροπούμενης κύρωσης ύπατος λόγω χρόνιας υπατήτητας. Ποια είναι η πιθανότητα ένας άνθρωπος, μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία, με αυτά τα χαρακτηριστικά χρόνια υπατοπάθεια, κύρωση, πίνακας, εγώ αυτό στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, μείως 6 περιπτώσεις ανά 100.000. Σε όλες τις χώρες, αν δείτε, η θνητότητα ξεκινώντας από το 2002, έχουμε την ανατομική ταξινόμηση των χολαδιοκαρκινωμάτων, η οποία τελευταία μπορούν συλλογικά να χαρακτηριστούν ως εξωυπατικά, αλλά θα πρέπει να ακολουθείτε στην κλινική πράξη. Βλέπουμε αύξηση των περιπτώσεων. Αν εξαιρέσουμε ορισμένες λίγες χώρες, οι περισσότερες, μια δυσχέρεια στο να ταξινομήσουμε αυτού. Τα 3/4 αυτών εμφανίζεται σε ηλικίες πάνω από τα 60 έτη. Γίνεται μια εισήγηση από πάρα πολλές ειδικότητες για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ σοβαρού καρκίνου, ο οποίος ηρίστων παρόδου είναι σπάνιος, αλλά ωστόσο είναι θανατηφόρος στις περισσότερες περιπτώσεις και νομίζω ότι παρέχουμε τη δυνατότητα με αυτή την ημερίδα σε πολλούς συναδέλφους να παρακολουθήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Όταν λέμε χολαγγίωμα, τι ακριβώς εννοούμε? Χολαγγιοκαρκίνωμα. Ναι, ακριβώς. Τι είναι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε την ανάπτυξη ενός κακού είδους νεοπλάσματος, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη καρκίνος γιατί δεν ακούγεται καλά, κατά μήκος των χοληφόρων, δηλαδή όλων αυτών των μικροαγγείων οι οποίοι μεταφέρουν τη χολή που παράγεται στο ύπαρ στο λεπτό έντερο. Μας είπατε ότι είναι σπάνιο. Τι ηλικίες προσβάλλει συνήθως? Συνήθως στις μέσες ηλικίες, δηλαδή πάνω από 50 ετών. Και ο μέσος όρος εξαρτάται και από ποια χώρα εκδηλώνεται ο καρκίνος. Σε εμάς είναι γύρω στα 62 με τα 70. Έχει συμπτώματα, τι θα πρέπει να μας οδηγήσει? Δυστυχώς τα συμπτώματά του είναι πολύ ήπια και είναι ένας λόγος για την επικινδυνότητά του. Το σύνηθο σύμπτωμα είναι ο ίκτερος, δηλαδή αυτό το κυτρίνισμα στα μάτια. Και γίνεται όταν πλέον είναι προχωρημένος. Η έγκυρη διάγνωση βοηθάει, αλλά γίνεται συνήθως όταν είναι προχωρημένος. Και η πρόγνωση, με την έννοια ότι αν συμβεί τι γίνεται, πόσο ζει, εξαρτάται από το πόσο εκτεταμένος είναι ο καρκίνος. Πώς θα αντιμετωπίζεται αυτό του είδους ο καρκίνος? Εφόσον είναι εξαιρέσιμος, υπάρχει η δυνητική θεραπεία μέσω της χειρουργικής εκτομής και ακολούθως η συμπληρωματική χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία κλπ. Έχουν αναπτυχθεί πολύ αυτές οι αντιμετωπίσιμες, ας το πούμε, θεραπείες για αυτό το θέμα. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος, είναι σίγουρο ότι κάποιος θα χειρουργηθεί και αργότερα θα ακολουθήσει? Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα χειρουργηθεί. Πρέπει να εκτιμηθεί με το πλαίσιο των εξετάσεων που έχουμε στη φαρέτρα μας και ακολούθως είτε οδηγείται στο χειρουργείο είτε αντιμετωπίζεται κάποιος άλλος. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί αυτό που θα ρωτήσω να είναι και χαζό, αλλά νομίζω ότι στο Ιπποκράτιο εδώ γίνονται και ματαιμοσχεύσεις σε χοληφόρο. Να σας πω, επειδή υπήρξα και χειρουργός ματαιμοσχεύσεων, τελευταία έχει μπει μέσα στη φαρέτρα των ενδείξεων, αλλά είναι πολύ εξειδικευμένες οι περιπτώσεις. Πρώτον, δεύτερον, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προετοιμασία για να γίνει αυτή η μεταμόσχευση, ενώ τη λέμε χημειοθεραπεία, ας το πω έτσι, και δεν είναι μόνο χημειοθεραπεία, είναι ακτινοθεραπεία κτλ. Και τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα παντού. Άλλες κλινικές δίνουν καλύτερα, όπως η Μάγιο, και άλλες όχι. Άρα, για να γίνει μεταμόσχευση σε χολαγιοκαρκίνωμα, οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές. Η μέρα καρκίνου είναι πάρα πολύ σημαντική για να υπάρχει εγρήγορση για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, όπως ξέρετε, ο καρκίνος να διαγνώσκεται σε πρώιμα στάδια, γιατί τότε θεραπεύεται πλήρως. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποτε καρκίνο, έχουν θεραπευθεί, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και είναι απολύτως υγιείς. Οι γυναίκες έχουν τεκνοποιήσει, οι παππούδες έχουν δει εγγονάκια να παντρεύονται κλπ. Αυτό οφείλεται στην έγκαιρη διάγνωση. Είναι ο πρώτος πυλώνας. Αν μου επιτρέπετε, ο δεύτερος πυλώνας για να μην εμφανιστεί καρκίνος είναι ο υγιεινός τρόπος ζωής. Δυστυχώς το λέμε πάρα πολλές φορές και έχει καταδείξει κοινοτυπία ότι αν αποφεύγουμε την παχυσαρκία και αν ασκούμαστε, μειώνουμε σημαντικά την πιθανότητα να πάθουμε και καρκίνο, αλλά και ένα σωρό άλλες αρρώστιες, όπως καρδιακιακά νοσήματα. Από εκεί και πέρα,
ακόμα και αυτά να κάνουμε, πάντα υπάρχει μια πιθανότητα κάτι να πάει στραβά και να αναπτυχθεί ένας καρκινικός όγκος. Είπαμε για την έγκαιρη διάγνωση, αλλά ακόμα και αν αυτό δεν γίνει εφικτό, διότι μερικοί καρκίνοι όντως εμφανίζονται όταν έχουν ήδη προχωρήσει, δηλαδή δίνουν συμπτώματα όταν είναι προχωρημένοι, και δεν φταίει κανείς αυτό, ακόμα και τότε η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή σήμερα ο αγώνας είναι συχνά επιτυχής και δικαιούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι. Ο καρκίνος δεν είναι το φοβερό πράγμα που ήταν παλιά. Ναι, παλιά ήταν ένα ταμπού, ακόμα και η λέξη να τη λέμε. Τώρα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στην επιστήμη που βοηθούν. Ναι, ναι. Παλιά ήταν μια βέβαια η θανατική καταδίκη. Mm-hmm. Αυτό δεν ισχύει ή ισχύει με διαφορετικό βαθμό. Mm-hmm. Παράδειγμα, ας το πω έτσι με απλά μαθηματικά λόγια. Πριν από 20 χρόνια, αν κάποιος πάθαινε καρκίνο του εντέρου και είχε μεταστάσεις, αναμενόταν να ζήσει περίπου κατά μέσο όρο 6 μήνες. Σήμερα ένας τέτοιος άνθρωπος αναμένεται κατά μέσο όρο πάντα. Όταν λέμε μέσο όρο, σημαίνει στατιστικό νούμερο και όχι τι θα συμβεί στον κάθε άνθρωπο, για να μην μπερδεύονται οι τηλεθεατές. Μπορεί να είναι και 3 έτη. Το οποίο σημαίνει οι μισοί άνθρωποι θα ζήσουν πάνω από 3 έτη και οι μισοί ίσως και πριν τα 3 έτη. Άρα κερδίζουμε σημαντικό χρόνο ζωής. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία για μια τόσο σοβαρή αρρώστια. Χρόνο ζωής κερδίζουμε ποιότητα. Με ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Σκοπός μας είναι πάντα να διατηρούμε την ποιότητα ζωής. Και πραγματικά οι νέες θεραπείες mm-hmm. συνήθως συνδυάζονται με διατήρηση της ποιότητας ζωής. Mm-hmm. Αυτές οι θεραπείες, οι νέες θεραπείες, φαντάζομαι ότι έχουν και λιγότερες παρενέργειες για τους ασθενείς. Έτσι, δεν είναι συνήθως. Συνήθως ναι. Αυτό που πρέπει να ακουστεί ότι ο καρκίνος του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικός. Δηλαδή, άλλα φάρμακα μπορεί να ταιριάζουν σε μια περίπτωση, ακόμα και για τον ίδιο καρκίνο. Δηλαδή, καρκίνο του μαστού, για παράδειγμα, αλλιώς μπορεί να θεραπεύουμε τη μια περίπτωση και αλλιώς την άλλη. Mm-hmm. Και σε μερικές περιπτώσεις αναλύονται στις μεταλλάξεις που τυχόν φέρει ο καρκίνος συγκεκριμένου ανθρώπου, μπορούμε να έχουμε αντίδοτα για αυτές τις μεταλλάξεις. Αλλά δεν ισχύει βέβαια πάντα, ισχύει σε μερικές περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και σημαντική επιμήκυνση της ζωής με ποιότητες ζωής. Να πούμε δύο λόγια για το χολανδιοκαρκίνο. Επιλέξαμε αυτό το θέμα γιατί είναι ένας παραγνωρισμένος καρκίνος, ένας καρκίνος ταμπού όπως λέγατε. Mm. Παλιά ισοδυναμούσε με βεβαιότητα κακής έκβασης. Mm. Σήμερα όμως έχουμε και βελτίωση των απεικονιστικών τεχνικών, άρα μπορούμε να διαγνώσουμε πιο νωρίς, και βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών, άρα μπορεί ο χειρουργός να είναι πιο αποτελεσματικός. Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η πλήρης θεραπεία, έχουμε καινούρια φάρμακα, αυτά που σας είπα, τα στοχευμένα, αναστολής ενζήμων, αναστολής μεταλλάξεων και ανοσοθεραπεία, που κάνουν αυτή την νόσο να μην είναι τόσο θανατηφόρος όσο παλιά. Mm-hmm. Να έχουμε δηλαδή μια σημαντική επιμήκυνση της ζωής των ανθρώπων με καλή ποιότητα ζωής. Προληπτικά δεν μπορούσε να κάνει κάποιος κάποια εξέταση για να διαπιστώσει αν έχει ή όχι αυτόν τον τύπο του καρκίνου. Δεν έχει καθιερωθεί μια μελέτη, μια εξέταση πρόληψης. Mm-hmm. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι συνδυάζεται με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Δηλαδή, παχυσαρκία, έλλειψη άσκησης, διαβήτη, το μεταβολικό σύνδρομο το οποίο που λέμε, δηλαδή αυξημένη χοληστερίνη, το αλκοόλ, κατανάλωση του αλκοόλ και με χρόνιες υπατήτητες που πια έχουν γίνει μικρότερο πρόβλημα στην κοινωνία μας λόγω των εμβολιασμών και των αποτελεσματικών φαρμάκων. Αλλά το στυλ ζωής είναι πάρα πολύ σημαντικό.